Έχοντας εξασφαλίσει την εκταμείευση της έκτης δόσης, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στις διαβουλεύσεις για το δεύτερο πακέτο στήριξης, που θα καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την επόμενη δεκαετία και θα μειώσει το χρέος κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ, εφόσον όμως δεν ανατραπούν οι αποφάσεις 26 Οκτωβρίου. Οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα ξεκινούν στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, υπό τη βαριά σκιά των αρνητικών διεθνών εξελίξεων που απειλούν την οντότητα της Ευρωζώνης. Και ο Λουκάς Παπαδήμος, μιλώντας στην Κυβερνητική Επιτροπή, σημείωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι αισιόδοξη. Είναι μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη και είναι πρόωρο να πούμε οτιδήποτε. Εμείς έχουμε τις δικές μας θέσεις και προτάσεις και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σε επιστολή του προς τους δανειστές, ο Λουκάς Παπαδήμος διαβεβαίωνε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή για τις μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη διασφαλίζει τη δημοσιονομική και οικονομική σταθερότητα. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει ισχυρή δέσμευση για την εκπλήρωση αυτού του έργου. Ειδικότερα θα εφαρμόσει πλήρως τα μέτρα που περιγράφονται στο υφιστάμενο πρόγραμμα, θα συνάψει ένα νέο βιώσιμο και αξιόπιστο πολυετές πρόγραμμα με την Τρόικα και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων με την εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, που θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση και βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Απαντητική επιστολή θα αποστείλει όμως και επικεφαλής του Eurogroup, η οποία θα συνιστά και ένα είδος ερμηνείας των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου. I will reply to the Greek Prime Minister to welcome the commitment of the government and of the political party supporting it to the fulfillment of the program objectives and the implementation of the decisions of the Euro Summit of the 26th and 27th of October, which are crucial for the success of the program going forward. Είναι ενδεικτικό των προθέσεων του Λουκά Παπαδήμου να επιταχύνει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης ότι κατάργησε τη δεύτερη ανάγνωση των νομοσχεδίων εν ώψη του βαρύτατου νομοθετικού προγράμματος που θα συνοδεύει τη νέα δανειακή σύμβαση. Μιλώντας δε στην Κυβερνητική Επιτροπή, σημείωσε ότι δεν είναι επιτρεπτές οι δημόσιες διαφωνίες των Υπουργών στον έντονο απόϊχο της κόντρας Παπουτσή Γεωργιάδη. Ο Λουκάς Παπαδήμος παρενέβη πυροσβεστικά και στις εντάσεις εντός της Κυβερνητικής Επιτροπής, όπως όταν Βενιζέλος και Λοβέρδος είχαν φραστική αντιπαράθεση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος και Νάδια Μαντοπούλου έθεσαν πάντως θέμα για την απουσία Αβραμόπουλου Δήμα, παρότι και οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονταν στις Βρυξέλλες σε πλήρη γνώση του Λουκά Παπαδήμου. Μιλώντας στο Φλάσο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Είναι μια κυβέρνηση με συγκεκριμένο σκοπό, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να βγει η Ελλάδα από δύσκολη θέση. Εξασφαλίστηκε, όπως γνωρίζετε, η εκδόση, να προχωρήσουμε και στις διαδικασίες που απαιτούνται. Εκεί χρειάζεται και κοινοβουλευτική συμμετοχή για να πάρουμε την τελευταία μεγάλη δόση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, θα ήταν οξύμορο, γιατί αυτό υπονοείται με το ερώτημα, να αντιπολιτεύονται τα κόμματα την κυβέρνηση που στηρίζουν. Οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα θα γίνουν με φόντο τη συστάση για ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στα κλειστά επαγγέλματα, για ψήφιση του νέου φορολογικού, καθώς και τη λήψη μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και της σύσπραξης των ληξιπόθεσμων οφειλών, για συνεννόηση της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους για τους κατώτερους μισθούς, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τις ασφαλιστικές εισφορές. Πίεση ασκείται επίσης για την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποίησεων, την επανεξέταση των προνοιακών προγραμμάτων για τα οποία αναμένεται νέα έκθεση του ΟΣΑ, ενώ κέρια σημασίας χαρακτηρίζεται την Τρόικα μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και η εξάλληψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκομείων. Η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στη μείωση των δαπανών παρά στην αύξηση των φόρων στις προσπάθειές της να ισορροπήσει τον προϋπολογισμό της. Οι επιτροπές λαμβάνονται εδώ κατά 92%. 92. Δεν πάω να ξέρει, μπορεί και να πέσει. Και τότε τι γίνεται. Θα κοπήσει, θα πάμε την άλλη Δευτέρα και θα περάσουμε. Σχεδόν κάθε μέρα και μία περίπτωση διαφθοράς απασχολεί τις αρχές. Ένα τέτοιο κύκλο χορηγούσε παράνομα διπλώματα οδήγησης και εξάρθρωσε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το υπουργείο που ανήκει η Κάτσα δεν είναι τόσο καλό. Θα βάλουμε την διεύθυνση της μαμά. Πολύ ωραία που είναι. Ορίστε. Που είναι, που είναι. Αγία Παρασκευή. Το γνωστό κόλπο είχαν στήσει οι γιατροί, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών και οι ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης. Συνολικά 86 υποψήφοι που είτε είχαν αποτύχει στις εξετάσεις είτε δεν είχαν δώσει καθόλου, πλήρωναν από 200 έως 300 ευρώ στα μέλη του κυκλώματος για να αποκτήσουν παράνομα το δίπλωμα. Με άριστα το 10 σε θέματα διαφάνειας, η Ελλάδα και η Ιταλία πέφτουν κάτω από τη βάση του 5, αφού με τα βίας βαθμολογούνται με 3,4 και 3,9 αντιστοίχως. Αν έπρεπε να πληρώσουν αυτοί που έπρεπε να πληρώσουν, θα ήμασταν όλοι στην ησυχία μας τώρα. Δεν γίνεται να την πληρώνουν όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Τον κακό βαθμό μας βάζει η ομάδα διεθνούς διαφάνειας που θεωρεί πως οι οι οικονομικές δυσκολίες της Ευρωζώνης συνδέονται και με την ανικανότητα των αρχών να πατάξουν τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή, που είναι από τις βασικές αιτίες της κρίσης. Αν λειτουργούσε κανονικά το κράτος, σαν κράτος, ας πούμε, και πιάσαν τους μεγάλο οφελέτες, φυσικά δεν θα πληρώναμε τόσα πολλά. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, η μία βελτίωση στην αντίληψη για τη διαφθορά στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτα, επισημαίνεται στην έρευνα. Η απόφαση για την εκταμείευση της έκτης δόσης και επιτάχυνση των διαδικασιών για τη νέα δανειακή σύμβαση φαίνεται ότι δρομολογούν και τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, καθώς όλο και περισσότεροι ζητούν από τον Γιώργο Παπανδρέου να ανοίξει τις διαδικασίες πριν από την εκλογική μάχη, ώστε το κόμμα να πάει συντεταγμένα στις κάλπες.
Σε αυτή την κατεύθυνση ο Ανδρέας Λοβέρδος παρεμβαίνει με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα με τίτλο «Για μια νέα ελληνική ανόρθωση» και κάνει συγκεκριμένη πρόταση για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Η πρότασή μου είναι πεντακάθαρη. Οι διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ουσιαστικές, λιτές, ολιγοήμερες και αδάπανες, δίχως περιοδίες και παράτες, και ο πρόεδρος του να εκλεγεί με κάλπες από τη βάση, από τους πολίτες. Και όλη αυτή η διαδικασία να γίνει όταν ο πρόεδρος του επιλέξει, οπωσδήποτε όμως πρώτων βουλευτικών εκλογών. Ο Γιώργος Παπανδρέου πάντως, εκτός από τις επαφές με στελέχη και βουλευτές για την επόμενη μέρα, σε κάθε ευκαιρία συγκαλεί σκέψεις με τους υπουργούς για να καθορίσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Έτσι, μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, ο κ. Παπανδρέου κάλεσε όλους τους υπουργούς που μετήχαν σε αυτήν για να συζητήσουν τις θέσεις του κόμματος για τον προϋπολογισμό, η συζήτηση του οποίου αρχίζει την Παρασκευή στη Βουλή. Ο Θέδωρος Πάγκαλος, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky, τονίζει ότι οι διαδικασίες στο κόμμα πρέπει να ανοίξουν μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Επισημαίνει πως ο κ. Παπανδρέου έχει τον πρώτο λόγο, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές. Ποτέ δεν προανήκειλα την υποψηφιότητά μου. Δεν ξέρω αν το κόμμα θα πάει στις εκλογές με το αυτονόητο, αν θέλετε, αξίωμα ότι όλοι οι βουλευτές είναι υποψήφοι. Μπορεί να βάλει ένα όριο ηλικίας. Το όριο ηλικίας το βλέπω ως λογική εξέλιξη. Εσείς προσωπικά τι θα κάνετε? Δεν είμαι υπέρ του Κεάδα που μερικοί επικαλούνται. Ο κύριος Παπανδρέου μπορεί να είναι φορέας ενός νέου ΠΑΣΟΚ? Αυτό θέλω να το κρίνω μέσα στη συζήτηση. Δεν το κρίνω εκ των προτέρων. Έτσι. Η Λούκα Κατσέλη πλέκει το εγκόμιο του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την απόφασή του για το δημοψήφισμα. Αυτή τη στιγμή έχει συνδέσει ιστορικά το όνομά του με μια πολιτική η οποία έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Βρέθηκε σε ένα χρηματοπιστωτικό τσουνάμι, μπόρεσε να οδηγήσει τη χώρα μέχρι εκεί που μπόρεσε, με τα λάθη και τις επιτυχίες του, και να ανοίξει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πολλές από αυτές θα έχουν θετικά αποτελέσματα για τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Την ίδια ώρα, έξι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Καρτάλης, ο Παναγιώτης Ρήγας, η Σοφία Γιαννακά, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Δημήτρης Καρίδης και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σε κοινό άρθρο τους τονίζουν πως άμεσα και σύμφωνα με το καταστατικό πρέπει να ανοίξει συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα και θέτουν 11 σημεία για την πολιτική του κόμματος και τα διλήμματα που τίθονται εν ώψη των εκλογών. Υποστηρίζουμε ότι πρέπει άμεσα και προφανώς πριν τις εθνικές εκλογές να ξεκινήσει μια συντεταγμένη και καταστατικά κατοχυρωμένη προσπάθεια ανασυγκρότησής του σε ιδέες και σε πρόσωπα. Νικήτας προγραμματιστής, Λευτέρης πολιτικός μηχανικός. Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ειδικότητες, ίδιος προορισμός στο Βερολίνο. Je vois des portes ouvertes dans un grand couloir et ça me donne vraiment du courage pour continuer. Actually, le futur c'est maintenant et l'Allemagne c'est le futur. Germany is the future. Είναι η σύγχρονη Gastarbeiter. Η ανεργία, η κοινωνική ανασφάλεια και η ανέχεια της μεταπολεμικής Ελλάδας οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στην ξενιτιά τη δεκαετία του 50. Σήμερα, μισόν και πλέον αιώνα μετά, νέοι άνθρωποι μορφωμένοι, με πτυχία αλλά δίχως μέλλον, φεύγουν ξανά για τη Γερμανία. Όπως λέει ο Λευτέρης, το κίνητρο ήταν ένας καλός μισθός. En Grèce, le salaire d'un ingénieur commence à 800 euros. The lowest salary is 800 euros. Ici, c'est 2000 euros. Το ποσοστό των Ελλήνων που φεύγουν για το Βερολίνο έχει αυξηθεί κατά 6% τον τελευταίο χρόνο. Venir des travailleurs de l'Europe entière, surtout s'ils ont une qualification. Cela veut dire que cet homme devrait pouvoir travailler en Allemagne. Για τον Λευτέρη το δύσκολο ήταν να πάρει την απόφαση. Η εκμάθηση των γερμανικών δεν τον αγχώνει. Χρειάζεται το πολύ 6 μήνες. Φυσικά τα εξειδικευμένα φροντιστήρια γνωρίζουν μεγάλες δόξες. À mon avis, nous n'en sommes qu'au début. Et durant les prochains mois, de nombreux vont encore arriver. Με την ανεργία στη Γερμανία να είναι κάτω του 7%, οι δύο Έλληνες δεν θα αργήσουν να βρουν δουλειά. Η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης, που απαιτεί αυστηρή λιτότητα από την Ελλάδα, ουσιαστικά τη χρειάζεται, έχοντας άμεση ανάγκη από εξειδικευμένους εργαζόμενους που θα δώσουν όθηση στην οικονομία της. Με τη Lady Gaga, αυτή τη φορά μεταμφιεσμένη σε νεκροκεφαλή να τραγουδά Mary the Night, άνοιξε το σόου για τις υποψηφιότητες των φετινών Grammy. Η κεντρική στάρ διεκδικεί 3 βραβεία. Στην κατηγορία του καλύτερου άλμπουμ θα βρει μπροστά της το Loud της Rihanna. Την κούρσα στα αποκαλούμενα και Όσκαρ της μουσικής οδηγεί ο Kanye West με 7 υποψηφιότητες, Bruno Mars και Adele έχουν από 6.
Το κοινό ξεσήκωσε, ο LL Cool J με την παρέα του, ενώ εντύπωση προκαλεί παρουσία του θρύλου Tony Bennett, που στα 85 διεκδικεί Grammy.